Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Σμαράγδας Beauty Secrets. Για όσους είστε πρώτη φορά εδώ στο κανάλι μου, είμαι η Σμαράγδα και χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που είμαστε όλοι εδώ παρέα. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά, ελπίζω να έχετε πάει διακοπές, να περνάτε όμορφα στις διακοπές σας, να μην ξεχνάτε τον τηλιακό σας και φυσικά να φορέσετε μετά και το After Sun. Αυτό είναι και το θέμα στο σημερινό βιντεάκι. Θα σας λύσω μια πολύ σημαντική απορία σας. Για ποιο λόγο πρέπει να φοράμε After Sun και όχι οποιαδήποτε απλή ενυδατική κρέμα προσώπου ή σώματος μετά την έκθεσή μας στον ήλιο. Και επίσης θα μοιραστώ μαζί σας και κάποια από τα δικά μου πολύ αγαπημένα After Sun. Πολλές φορές λοιπόν ακούω κάποιες κυρίες που λένε για ποιο λόγο να φορέσω κάποιο after sun συγκεκριμένο, για ποιο λόγο να επενδύσω σε ένα after sun, θα πάρω μια ενυδατική κρέμα προσώπου ή θα φορέσω ήδη την ενυδατική κρέμα προσώπου που φοράω, την αντιρρητηρική κρέμα προσώπου η οποία μου προσφέρει και ενυδάτωση, το ίδιο προϊόν δηλαδή θα το χρησιμοποιήσω και σε καθημερινή βάση και μετά την έκθεσή μου στον ήλιο. Το ίδιο ισχύει και για το προϊόν σώματος. Για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσω ένα after sun, ένα εξειδικευμένο προϊόν για μετά τον ήλιο και να μην χρησιμοποιήσω μία απλή ενυδατική την οποία θα τη φοράω και μετά την αποτρίχωση και μετά από οποιοδήποτε, από τον ντους μου, από το μπάνιο μου, μία κρέμα σώματος καθημερινής χρήσης. Υπάρχει όμως πραγματικά πολύ σημαντικός λόγος, υπάρχουν πολύ σημαντικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να φορέσουμε ένα εξειδικευμένο προϊόν για μετά τον ήλιο. Ένα προϊόν After Sun. Καταρχήν, όταν εκτιθέμεθα στον ήλιο, η επιδερμίδα μας αφυδατώνεται, η επιδερμίδα μας κακοποιείται όσο και να προσέχουμε, ακόμα και αν είμαστε κάτω από την ομπρέλα. Σίγουρα θα βγούμε να κολυμπήσουμε, σίγουρα θα βγούμε να περπατήσουμε, ακόμα και θάλασσα να μην πάμε. Στην πόλη μέσα, σε μέρες που έχει καύσωνα, νιώθουμε την αίσθηση της αφυδάτωσης, νιώθουμε την αίσθηση ότι λείπει υγρασία από το σώμα μας. Έχει ανάγκη το δέρμα μας να ενυδατωθεί. Ένα after sun λοιπόν, ένα ποιοτικό after sun, μας προσφέρει πολύ άμεση και βαθιά ενυδάτωση. Δεν θα μείνει μόνο επιφανειακά, αλλά θα εισχωρήσει βαθύτερα. Έτσι είναι η τεχνολογία του, έτσι είναι κατασκευασμένο, στο να εισχωρήσει βαθύτερα και να κάνει μια βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας. Άρα λοιπόν μια πολύ καλά ενυδατωμένη επιδερμίδα δεν θα σπάσει, δεν θα δημιουργήσει ρητίδες. Πολύ πολύ σημαντικός παράγοντας. Επίσης, μετά την έκθεσή μας στον ήλιο και επαναλαμβάνω όχι μόνο στη θάλασσα αλλά ακόμα και στο βουνό και μέσα στην πόλη, θα χρησιμοποιήσω ένα προϊόν After Sun γιατί η επιδερμίδα μου ανεβάζει επίσης θερμοκρασία. Παράλληλα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η έκθεση στον ήλιο ανεβάζει και τη θερμοκρασία του δέρματος. Ένα πολύ ποιοτικό after sun θα ρυθμίσει τη θερμοκρασία του δέρματος και μάλιστα υπάρχουν κάποια εξειδικευμένα, κάποια από αυτά θα σας δείξω και εγώ στη συνέχεια, που θα κατεβάσει τη θερμοκρασία του δέρματος έως μείον 3,5 βαθμούς Κελσίου. Φανταστείτε λοιπόν την αίσθηση δροσιάς, φανταστείτε την ανακούφιση που θα έχει το δέρμα μου όταν θα χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο προϊόν. Όπως θα έχω την αίσθηση καύσου, τη δυσφορία από την έκθεση στον ήλιο, μόλις κάνω τον ντους μου και χρησιμοποιήσω το After Sun, κατευθείαν θα ανακουφιστεί, θα δροσιστεί όλη η επιδερμίδα μου. Άρα λοιπόν αίσθηση υγρασίας, δροσιάς, ενυδάτωσης, ό,τι ακριβώς χρειάζομαι μετά τον ήλιο. Επίσης, ένα ποιοτικό after sun θα πρέπει να έχει και καταπραεντικές και αναπλαστικές ιδιότητες. Μετά από πολύ ωραία έκθεση στον ήλιο μπορεί να πάθουμε κάποιο έγκαυμα, να καταστραφούν δερματικοί ιστοί, οπότε ένα καλό after sun, μιλάμε βέβαια για πολύ ελαφρύ έγκαυμα, αυτή την έντονη κοκκινίλα θα σας έλεγα εγώ, γιατί σε περίπτωση χειρότερου εγκαύματος θα πρέπει φυσικά να απευθυνθούμε σε ειδικό, το τονίζω αυτό. Ωστόσο, σε πρώτο στάδιο, σε πρώτο βαθμό, εάν χρειαστεί αν λίγο κοκκινήσουμε, εάν λίγο καούμε, ένα ποιοτικό after sun θα μας προσφέρει άμεση ανάπλαση και ανακούφιση της επιδερμίδας. Εδώ παίζουν ρόλο και τα συστατικά του προϊόντος. Και για τις κυρίες που αγαπούν το μαύρισμα όπως εγώ, το οποίο λατρεύω να είμαι μαυρισμένη, ένα ποιοτικό after sun παρατείνει τη διάρκεια του μαυρίσματος. Αν βάλουμε μια απλή κρέμα ενυδατική, ωραία, θα έχουμε μια ενυδατωμένη επιδερμίδα, ωστόσο θα
ξεφλουδιστούμε, γιατί κάποια στιγμή το μαύρισμα φεύγει σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα. Ενώ όταν βάλουμε ένα after sun που έχει την τεχνολογία του να παρατείνει το μαύρισμα, υπάρχουν εξειδικευμένα after sun. Για κάποιο λόγο πληρώνουμε και την τεχνολογία αυτή. Σίγουρα θα δούμε ότι το μαύρισμα θα παραμείνει για περισσότερο καιρό πολύ πιο λαμπερό, πολύ πιο έντονο και η επιδερμίδα μας τέλεια αρωματισμένη και ενυδατωμένη. Και τώρα θα σας δείξω τα after sun που έχω χρησιμοποιήσει εγώ το φετινό καλοκαίρι και έμεινα απόλυτα ευχαριστημένη. Λοιπόν, καταρχήν της Garden, ένα after sun το οποίο έχει αντιφλογιστικές ιδιότητες ενυδατικές καταπραϊντικές για όλη την οικογένεια, το χρησιμοποίησα και στο Δημήτρη και στα παιδιά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι 150 ml, είναι σε λοσιόν, απλώνεται πάρα πολύ εύκολα, έχει τέλειο ευχάριστο άρωμα. Δεν είχαμε τη γρίνια μετά το μπάνιο, μη με απλώνεις, μη μου βάζεις κτλ. Γιατί τα παιδιά δεν έχουν την υπομονή να είναι μια πλούσια, πολύ παχιά κρέμα και να κάθεσαι να τα απλώνεις κλπ. Αυτό έχει απίστευτη υφή, ιδανική πραγματικά και για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Μάλιστα το συγκεκριμένο το πήρα δώρο με αντιλιακό πάλι της Garden, 50 δείκτη προσώπου σώματος επίσης για όλη την οικογένεια. Είναι πάρα πολύ καλή προσφορά αυτή, να την ψάξετε σε συσκευασία χάρτινη, σε πολύ ωραία συσκευασία, με κάθε αγορά αντιλιακού δώρο το After Sun από την Garden. Είναι και φυτικό προϊόν, δεν φοβάμαι να το χρησιμοποιήσω σε όλη την οικογένεια και ειδικά στα παιδιά. Στο θέμα των παιδιών είμαι πάρα πολύ ιδιότροπη, θέλω να χρησιμοποιήσω ό,τι πιο αγνό, ό,τι πιο ποιοτικό, ό,τι πιο φυσικό προϊόν υπάρχει. Τώρα, συνεχίζω με προσώπου. Την έχω δείξει και άλλες φορές, την αγαπώ, είναι της Lierac, είναι After Sun, σαν νησί της Lierac, αντιγυραντική, ενυδατική, καταπραϊντική, φανταστική, μπορείτε να τη βάλετε και στο ψυγείο τη συγκεκριμένη και δίνει απίστευτη αίσθηση δροσιάς κάθε μέρα. Μάλιστα, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, όχι μόνο στην παραλία σαν προϊόν after sun, αλλά σαν ενυδατική κρέμα δροσερή καθημερινή. Από την ίδια σειρά η σώματος, πάλι από τη Lierac σαν νησί. Λοιπόν, το συγκεκριμένο προϊόν μάλιστα έχει την τεχνολογία που σας είπα, ρυθμίζει τη θερμοκρασία του δέρματος. Με το που το βάζεις, άσε που έχει φανταστικό άρωμα, με το που το χρησιμοποιείς, έχει τόση ενυδάτωση, απίστευτη αίσθηση δροσιά στην επιδερμίδα, φανταστικό προϊόν. Επίσης μπορεί και αυτό να μπει στο ψυγείο, όπως και να έχει όμως προσφέρει τόση ενυδάτωση, τόση επανόρθωση και παρατείνει και το μαύρισμα. Τη Σκονταλή, ξέρετε ότι αγαπώ τα αρώματά της, το συγκεκριμένο After Sun έχει άρωμα καρύδας, άνετα μπορεί να φορεθεί και κάθε μέρα μέσα στην πόλη, σε συνδυασμό μάλιστα με την κολόνια του After Sun αυτού. Λοιπόν, ένα After Sun πολύ ποιοτικό, πολύ ενυδατικό, πολύ καταπραϊντικό, ένα After Sun με απίστευτο άρωμα όπως σας είπα, λέω και ξαναλέω για το άρωμά του γιατί όντως είναι φανταστικό, ένα After Sun το οποίο όμως παρόλο που είναι πολύ ενυδατικό, είναι πάρα πολύ ελαφρύ και απλώνεται πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Είναι σαν λοσιόν. Δεν χρειάζεται πολύ ώρα να ασχοληθείς, δεν είναι δύσκολη επάλυψη, δεν είναι δύσκολη εφαρμογή. Πολλές φορές το καλοκαίρι θέλουμε τα προϊόντα που θα βάλουμε να έχουν ένα πέπλον υδάτωση στην επιδερμίδα χωρίς να μας βαραίνουν. Όσα λοιπόν σας έχω δείξει προσφέρουν αυτό ακριβώς. Ενυδάτωση χωρίς να βαραίνουν την επιδερμίδα μου. Και τέλος, ένα προϊόν το οποίο προωθεί την αναγέννηση και την ανάπλαση του δέρματος, είναι από την Speciasol, Linea Soleil Verativa. Λοιπόν, ένα βάλσαμο σώματος με αλόι. Η αλόι έχει καταπραϊντικές, συνυδατικές και αναπλαστικές ιδιότητες. Το συγκεκριμένο εκτός από αλόι βέβαια έχει και βιταμίνες, έχει προβιωτικά. Έχει φανταστικό άρωμα, στέκεται πάρα πολύ ελαφριά σαν ζελέ στην επιδερμίδα, χωρίς να κολλάει, αν το βάλεις και στο ψυγείο έχει και απίστευτη αίσθηση δροσιάς και μάλιστα το συγκεκριμένο after sun το δοκίμασα κάτω από δύσκολες συνθήκες, διότι μετά από μια ημερήσια που ήμουν όλη μέρα εκτεθειμένη στον ήλιο και ενώ είμαι πολύ τυπική στο αντιλιακό, εκείνη την ημέρα μα με την παρέα ξεχάστηκα, έκανα μπες, βγες κτλ. Και είπαμε όλη μέρα στον ήλιο, το τονίζω αυτό,
είχα αρχίσει να νιώθω δυσφορία εδώ στους ώμους. Δεν είχα καεί ακόμα, αλλά λέω πάει και το μαύρισμα, πάει και όλα. Θα αρχίσω να τσούζω, να ξεφλουδίζομαι. Λοιπόν, το χρησιμοποιώ αυτό και δεν έπαθα το παραμικρό. Γλίτωσε και το μαύρισμα, γλίτωσε και το ξεφλούδισμα και όλα. Έβαζε βέβαια πολύ τακτικά, το έβαλα και στο ψυγείο και είχε πολύ ωραία αίσθηση δροσιάς, έτσι όπως είναι σαν τζέλ η υφή του. Το άρωμά του εξαιρετικό και πραγματικά ένα προϊόν που αξίζει σίγουρα να το δοκιμάσετε. Θεωρώ ότι σας έπεισα με το σημερινό βιντεάκι και όλους τους λόγους που προείπα πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε Aftersun αντί για οποιαδήποτε άλλη κρέμα ημέρας, οποιασδήποτε εταιρείας, οποιοδήποτε εσείς εμπιστεύεστε, οποιοδήποτε καλύπτει το οικονομικό budget το οποίο έχετε να διαθέσετε. Σίγουρα όμως ένα Aftersun είπαμε για πολλούς λόγους ότι είναι προτιμότερο από οποιαδήποτε ενυδατική απλή για μετά την έκθεσή μας στον ήλιο. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το σημερινό βιντεάκι. Ελπίζω να περάσετε πολύ καλά παρεούλα μου. Θα περιμένω τα σχόλιά σας και θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα με καινούριο θέμα. Πολλά φιλιά! Γεια σας!